και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι ιερέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλισης κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Γεια σας, φίλοι και φίλες, άλλη μία εκπομπή για τις αιρέσεις, άλλη μία εκπομπή για το ΚΕΦΕ, αλλά απόψε θα κάνουμε μία μικρή παράκαμψη. Έχουμε την τιμή, και το λέω έχοντας εγώ την τιμή και την ευθύνη αυτής της φράσεως, επαναλαμβάνω, έχουμε την τιμή να έχουμε απόψε κοντά μας έναν θεολόγο, έναν ξεχωριστό άνθρωπο, τον κύριο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τις αιρέσεις, έχει ασχοληθεί με όλη τη σοφία της Αγίας Γραφής, αλλά πάνω απ' όλα είναι από εκείνους τους θεολόγους με ευρύτερες σπουδές πανεπιστημιακές που δεν ανήκει στην κατηγορία των προσιλωμένων σε κάποιες γραμμές, χωρίς να βλέπει τα πράγματα με τις ανάγκες της σημερινής, των εποχών μας, των ημερών μας. Είναι από εκείνους τους θεολόγους ο οποίος έχει αγωνιστεί τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό σε θέματα ιεραποστολής και που προσφέρει στον αγώνα των καλών τον εαυτό του για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Για το ΚΕΦΕ υπάρχει πάντα η απορία, υπάρχει πάντα το ερώτημα, γιατί η Ιερά Σύνοδος δεν έχει δώσει μία απάντηση στο έγγραφο του ΚΕΦΕ, να βγει να διαμαρτυρηθεί τουλάχιστον, απλώς να διαμαρτυρηθεί, όπου στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι υπάρχει κάποιος σύνδεσμος, κάποιος στέλεχος, κάποιο πρόσωπο, αν θέλετε, στην Ιερά Σύνοδο, όπου έχει άμεση σχέση με το ΚΕΦΕ, με το λεγόμενο αυτό, το φερόμενο ως φιλοσοφικό κέντρο, αλλά κατ' ουσίαν, όπως μετά από τόσους αγώνες και τόσους ταλανισμούς πληροφορηθήκαμε, ότι είναι η θρησκεία των θρησκειών, το ομολογούν πλέον οι ίδιοι, αφήσανε το φιλοσοφικό κέντρο και πήγανε στην θρησκεία των θρησκειών. Δεν έχει βγει λοιπόν κάποια, επαναλαμβάνω, μικρή ανακοίνωση, έστω μικρή, από την Ιερά Σύνοδο να καταδικάσει αυτό το έγγραφο, να διαψεύσει αυτό το έγγραφο, αλλά το έχουν αφήσει να αιωρείται, έως ότου κάποια στιγμή βεβαίως θα φτάσουμε και σε αυτό το πρόσωπο, όπου πρέπει να είναι σημαίνον πρόσωπο, σημαίνον στέλεχος της Ιεράς Συνόδου. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για το ΚΕΦΕ, αλλά θα κάνουμε μια γενικότερη ανασκόπηση, μια παράκαμψη θα μπορούσα να την ονομάσω, αφού έχουμε κοντά μας, σας είπα, τον θεολόγο, τον κύριο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, ο οποίος και θα μας πει ακριβώς για το θέμα των αιρέσεων, πώς διαγράφεται σήμερα στην ελληνική πραγματικότητα, ποιους κινδύνους διατρέχει η Ελλάς και η Ορθοδοξία από αυτές τις αιρέσεις. Πάντα κοντά μας ο κύριος Χρήστος Ρίζος, ο οποίος έχει γίνει τον τελευταίο καιρό και παραλήπτης. Είναι, φαίνεται, από εκείνο, τον συμπαθούν από το ΚΕΦΕ και του στέλνουν έγγραφα, χαρτιά, προκηρύξεις από το ΚΕΦΕ για να αγοράσει τα βιβλία τους. Είναι και αυτό μία μορφή προπαγάνδας, αλλά βεβαίως είναι μία μορφή η οποία γίνεται μία μορφή για όλους εμάς, οι οποίοι αγωνιζόμεθα,
και που σε αυτό τον ταλέπορο λογαριασμό, για να νοικιάσουμε τα γραφεία, για να προχωρήσουμε, για να βάλουμε μια φωτεινή ταμπέλα, να τους δείξουμε ότι υπάρχουμε, δεν έχουμε καν μαζέψει ούτε το δεύτερο ενίκιο. Τώρα, γιατί οι καλοί χριστιανοί και ο καλός λαός του Θεού, όπως πάντα λέει τους Έλληνες ο τιμημένος ιεράρχης Αυγουστίνος Καντιώτης, δεν καταλαβαίνει τους κινδύνους και δεν πάει να βάλει στην λογαριασμό 10 δραχμές, είπαμε εμείς σαν τηλετόρα να βάλουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο και το κάνουμε. Αλλά το να ανοίξουμε το γραφείο και να το έχουμε κλειστό, αν δεν υπάρξουν υπάλληλοι, αν δεν υπάρξουν έντυπα, εάν δεν υπάρξουν εκδηλώσεις, δεν βγαίνει τίποτα. Καταλήγουμε πλέον σε μία από τα ίδια και καλύτερα να μην ξεκινήσουμε. Εμείς σκεπτόμαστε, να περιμένουμε άλλο λίγο. Διαφορετικά θα καλέσουμε όσους έχουν καταθέσει χρήματα να προσκομίσουν τις αποδείξεις και να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Επαναλαμβάνω, να προσκομίσουν τις αποδείξεις και να πάρουν τα χρήματά τους πίσω, διότι δεν βρέθηκε κανείς. Σε μένα προσωπικά έχουν έρθει μητέρες βιομηχάνων, μητέρες παιδιών ταλαιπωρημένων αλλά πολύ πλουσίων, και δεν φάνηκαν να προσφέρουν σε αυτόν τον αγώνα τίποτα, όπου το κέφι τους έχει αρπάξει, όπως μας είπαν εδώ, κλαίγοντας τα παιδιά τους. Ναι, λοιπόν, θα μπορούσα να πω κάτι. Ηθελέστα και παθέστα, όπως λέει ο ελληνικός λαός. Ναι, κύριε Ρίζο. Ήρθε και μια κυρία, μου πήρε τηλέφωνο, μεταξύ άλλων πολλών, με παίρνουν 5-6 κάθε μέρα, να μου ρωτήσουν τον αριθμό του λογαριασμού, πώς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μου πήρε και μια κυρία και μου λέει: ξέρετε, εγώ θα σας στείλω 5 εκατομμύρια, γιατί δεν έχω παιδιά, εγώ και ο άντρας μας και έχουμε πολλά λεφτά. Και ήθελα να στείλω 5 εκατομμύρια. Αλλά κάποιος ιερεύς, δεν λέω το όνομά του, ο οποίος ανέλαβε το πόστο και τα λοιπά, μας είπε ότι δεν πρέπει, γιατί εσείς θέλετε να κάνετε άλλα πράγματα εκεί. Επειδή εγώ δεν έμαθα να έχω αυτές τις πονηράδες των νομικών, των πονηράδες των εισαγωγικών. Είσαι δικηγόρος και νομικός. Ναι. Και το είπε και ο Χριστός, θα μας πει ακριβώς πώς το είπε και ο Σωτηρόπουλος για τους νομικούς. Εγώ σου λέω ένα πράγμα. Ο ιερεύς μπορεί να πούμε το όνομά του. Δεν με απασχολεί εμένα. Όχι, ποιος διαδέχτη, κύριε Σωτηρόπουλε, τον πατέρα Λευζόπουλο? Ο πατήρ Κυριάκος. Το άλλο το όνομα? Τσουρός. Λοιπόν, ο αρχιμαντρίτης Κυριάκος Τσουρός μάχεται αυτό το κίνημα, αυτή την αντιερωτική προσπάθεια. Δεν το λέω γιατί ξέρεις. Το λέω εγώ, μα το λέω εγώ. Το όχι, δεν να ξέρω να ήταν αληθινό. Να δει να μου το πει. Άκουσε να δεις. Υπάρχει ένα γενικό κλίμα. Ναι. Φοβούμενοι. Φοβούμενος αυτός ο κύκλος, ο στενός κύκλος του πατέρα Λεβιζόπουλου. Ο πατέρας Λεβιζόπουλος είχε την ακτινοβολία προς τα έξω και έβγαινε είτε στα κανάλια είτε παντού αλλού. Ο κύκλος ο στενός που θέλει να διατηρήσει αυτό το να μαζεύονται, εγώ το έχω συζητήσει και με τον κύριο Σωτηρόπουλο ξανά. Ο κύριος Μεταλληνός το και ο πατήρ Μεταλληνός. Το να μαζευόμαστε 200 άνθρωποι και να διαβάζουμε τα ίδια και τα ίδια και να λέμε τι καλά που τα λέει ο Μιγαλόπουλος, τι καλά που τα λέει ο Σωτηρόπουλος, τι καλά που τα λέει ο Ρίζος, δεν βγαίνει τίποτα. Εδώ πρέπει να βγει ο αγώνας απ' έξω. Λοιπόν, ας διατηρήσουν τον κύκλο τους, έχουν συνηθίσει στους κύκλους. Και έχω πει και άλλα πράγματα ότι έχουν συνηθίσει. Ας διατηρήσουν τον κύκλο τους και ας αφήσουν εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας. Κύριε Σωτηρόπουλε, πρέπει να οργωθεί η Ελλάδα από ομιλητάς, μαχητάς εναντίον των αιρέσεων. Μπράβο. Προηγουμένως αναφέρατε το όνομα του επισκόπου Φλωρίνης, του πατρός Αυγουστίνου, που είναι ο πιο μαχητικός επίσκοπος της Ελλάδος. Ο πατήρ Αυγουστίνος σκέπτεται πολύ αυτό το δράμα της Εκκλησίας μας τους τελευταίους καιρούς, εξεπόψεως πίστεως, και είπε ένα φοβερό λόγο. Όπως πάμε, θα έρθει καιρός που στην Ελλάδα θα βρίσκομαι ανθρώπους όλων των αιρέσεων και μόνο Ορθοδόξους δεν θα βρίσκομαι. Να κάνω και μία πικρή ερώτηση. Και μόνο Ορθοδόξους δεν θα βρίσκομαι. Να κάνω και μία πικρή ερώτηση, κύριε Σωτηρόπουλε. Εάν δεν ανησυχήσουμε και δεν ξεχυθούμε σε ολόκληρη την πατρίδα με καυστικά κηρύγματα να διαφωτίσουμε τον ελληνικό λαό και να καταγγείλουμε την υπονόμευση της Εκκλησίας από τις εκατοντάδες αιρέσεις, όχι μόνο θα συρρυκλωθούμε τελείως ως ορθόδοξη τοπική εκκλησία. Η εκκλησία δεν χάνεται, αλλά μια τοπική εκκλησία μπορεί να χαθεί.
όπως χάθηκαν οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Αλλά κινδυνεύουμε και ως έθνος. Να κάνω μια πικρή ερώτηση. Διότι η Ορθοδοξία στήριξε το έθνος τα 400 χρόνια της δουλείας και υπάρχει σήμερα κράτος ελληνικό. Να κάνω μια πικρή ερώτηση. Στο λέω κύριε Μιχαλόπουλε. Πικρή θα είναι η ερώτηση. Να είναι πικρή. Να είναι πικρή. Θα μου απαντήσετε πάντως. Τα φάρμακα είναι πικρά. Ναι. Αλλά θεραπεύουν. Μάλιστα. Ο πατέρας ο Σεβασμιότατος. Εγώ εμένα μου αρέσει να το λέω πατήρ, όπως τον είχα μάθει. Πατήρ Αυγουστίνος. Ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης. Έχει πληροφορηθεί για αυτό το κίνημα που κάνουμε? Δεν ξέρω αν έχει πληροφορηθεί. Πάντως, εάν δεν έχει πληροφορηθεί και πληροφορηθεί, ένα λεπτό. Η ιδέα αυτή που ρίξατε. Εγώ δεν θέλω να σας φέρω σε κάποια δύσκολη θέση. Η πρωτοβουλία που είχατε. Εδώ υπάρχουν, ναι, τα οργάνωση και έχει πληροφορηθεί. Ναι. Σας παρακολουθεί και το ξέρει για τον, ναι, αντιαιρετικό αγώνα. Ας πούμε, θα μας ρωτήσει κάποιος. Ο πατήρ Αυγουστίνος, ο Καντιώτης. Συμφωνεί με τέτοιες πρωτοβουλίες. Ναι, αλλά τι έχει κάνει, τι αγώνες έκανε. Ναι. Θα βοηθήσει. Λοιπόν, θα τον πληροφορήσουμε, γιατί δεν ξέρω αν έχει πληροφορηθεί. Αν θα βοηθήσει, εδώ το θέμα είναι. Προσφάτως ερήφθη η ιδέα της ιδρύσεως του αντιαιρετικού κέντρου. Είναι δύο μήνες. Λοιπόν, είναι δύο μήνες. Λοιπόν, όχι, δηλαδή να μην ζητάμε από όλους τους άλλους και βγάζουμε τους εαυτούς μας έξω. Διότι εσείς δεν τον βγάλατε τον εαυτό σας. Εσείς είδατε σε μένα και εγώ τα κατέθεσα στην τράπεζα και μου δώσατε 40.000 από το ειστερημά, λοιπόν, σας. Εντάξει, λοιπόν, που είστε ένας φτωχός, εντός εισαγωγικών το φτωχός οικονομικά το λέω, ναι, θεολόγος. Από εκεί και πέρα, τι κάνουν όλοι αυτοί οι Μητροπολίτες, οι οποίοι με παίρνουν και με συγχαίρουν, ο Θύρας, ο Λακωνιό, ο Σπάρτης και Μονεμβασίας και άλλοι και άλλοι και μου λένε μπράβο και μπράβο. Ο Φλωρίνης θα βοηθήσει και ηθικά και υλικά όταν το πληροφορηθεί. Εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, θα τον πληροφορήσουμε. Κύριε Σωτηρόπουλε, εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή να στηθεί αυτό το γραφείο ενάντια στο άλλο γραφείο που είναι το που έχει το ΚΕΦΕ. Συμφωνώ. Και το θέμα είναι πρακτικών. Χορτάσαμε πλέον με λόγια. Το θέμα είναι πρακτικών. Φτάσανε πλέον να μας προκαλούν και να μας δεν ορίσουν. Σημερινά. Χιλιάδες αντίτυπα. Αγοράστε και διαβάστε το βιβλίο τώρα. Βέβαια αυτό που το κάνουμε, δεν κάνουμε διαφήμιση του ΚΕΦΕ. Μην παρεξηγηθούμε, γιατί ξέρεις, έχει την απλή διαφήμιση. Και λέει, στείλτε αυτό το κουπόνι, ΚΕΦΕ Πατησίων και τα λοιπά, 1950, να πάρετε το βιβλίο για το γάμο. Ναι. Στείλτε αυτό το κουπόνι. Ναι, χιλιάδες κουπόνι, σε όλη την αγορά. Για να στέλνει τη διανοητική. Στείλε αυτό το κουπόνι να πάρει την τεχνολογία της μελέτης. Στείλε, δηλαδή, και φτάνεις και λες, ωραία. Εντάξει, πήγε και η αστυνομία, πήγε και ο εισαγγελέας, τους μάζεψε, αυτοί λέει στείλτε το κουπόνι στο ΚΕΦΕ Πατησίων 200, Αθήνα, τηλέφωνα και τα... Όχι, εδώ υπάρχει ένα άλλο πράγμα, διαφήμιση. Που είστε νομικός κύριε Ρίζο, υπάρχει ένα άλλο πράγμα. Δηλώσανε την θρησκεία. Είναι. Εκκινήθηκαν εισαγγελέας. Επειδή είναι ελεύθερη η θρησκεία. Είναι ελεύθερη η θρησκεία. Ναι. Ναι. Προσιλητισμός απαγορεύεται. Ποια θρησκεία είναι ελεύθερη. Προσιλητισμός κάθε ανεξαρτήτως θρησκεία. Κάθε η θρησκεία που παρακολουθεί πολίτες και βαθμολογεί. Αυτή δεν είναι θρησκεία, αυτή είναι κατασκοπία. Μαύρο! Γιατί ο ρόλος τους είναι σκοτεινός στην Ελλάδα. Και ο ρόλος τους κάποιο ρόλο παίζουν, ας πούμε. Γερμανία. Μα πρώτη πόλη που θα έπρεπε, συγγνώμη, να ενδιαφερθούν είναι η ελληνική ΚΙΠ για αυτές τις ιστορίες. Στη Γερμανία πληροφορήθηκα και στη Βουλγαρία ετέθη εκτός νόμου το ΚΕΦΕ. Και στη Γαλλία. Και στη Γαλλία και στην Αγγλία. Η Αγγλία μελετά το κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Τις επιπτώσεις, υπάρχει ένα τεράστιο δημοσίευμα το οποίο έγινε στην Καθημερινή, νομίζω την προπερασμένη εβδομάδα, ότι μελετά το κοινοβούλιο, μελετήσαν στο κοινοβούλιο τις επιπτώσεις που έχει, διότι δεν ξέρουν τους ρόλους και δεν ξέρουν και το ξέπλυμα του χρήματος που γίνεται πίσω από αυτές τις καταστάσεις. Είναι μη γνωστή θρησκεία δηλαδή. Δεν είναι θρησκεία. Αποκρίσεις. Είναι μια ιστορία που έχει ένα κομμάτι θρησκείας για να λέω τη θρησκεία. Ένα κομμάτι κατασκοπίας για να λέει την κατασκοπία. Ένα κομμάτι μαφίας που δημιουργεί κάποια πρόσωπα που ελέγχουν, ελέγχονται και έχουν κάποια χρήματα πονηρά και πολλά. Κύριε Σωτηρόπλε, γιωμήσαμε από αιρέσεις και έχουμε γιωμήσει από αιρέσεις οι οποίες ευαγγελίζονται ένα σλόγγαν μεγάλο. Το ευαγγελίζονται, εν πάση μαγαρίζουμε το Ευαγγέλιο τώρα, τον λέμε ότι το λέμε ευαγγελίζοντας το, με τη σημασία του ρήματος, του απλού ρήματος. Ευαγγελίζονται λοιπόν, να τελειώσω, ευαγγελίζονται ότι εμείς τι κάνουμε, εμείς μιλάμε για καλές πράξεις, μιλάμε για ηθική ζωή, μιλάμε για μια δύναμη η οποία είναι πάνω από μας, δεν αντιμαχόμεθα
τίποτα και δεν κάνουμε τίποτα το κακό, δεν προσφέρουμε τίποτα το κακό στην κοινωνία. Απέναντίας αγωνιζόμεθα να φέρουμε κάποιους ανθρώπους στη σκέψη και στη λογική ότι τα πράγματα μπορούν να διορθωθούν σε ένα άτομο με το διάβασμα, με την αναζήτηση ενός όντως παραπάνω από εμάς και. Αυτή η φιλοσοφία, εντός εισαγωγικών φιλοσοφία, και οι ρίσεις αυτά, οι ρίσεις με πληρωτικό, αγγίζουν βέβαια πολύ μερίδα, μεγάλη μερίδα της νεολαίας, ας πούμε. Εσείς οι θεολόγοι, και καλύτερα εσείς ως θεολόγος, τι βλέπετε γύρω από αυτόν τον κατακλυσμό πλέον, διότι εδώ πέρα πόσες αιρέσεις έχουμε στην Ελλάδα? Παραπάνω από 150. Εκατοντάδες. Παραπάνω από 150. 170 τόσες. 200 δηλαδή. Είναι από την Ιερά Σύνοδο. Λοιπόν, και άλλος αριθμός τις ανεβάζει περίπου σε 500, σχεδόν σε 500. Να έχουν καταγραφεί όλες. Ωραία. Για πέστε μας ακριβώς γιατί η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό γίνεται στόχος αυτών των αιρέσεων. Γιατί είναι ξέφραγο αμπέλι. Μάλιστα. Πέστε μας. Και διότι η Ελλάδα είναι η καρδιά του χριστιανισμού, η καρδιά της Ορθοδοξίας. Δεν το λέμε επειδή είμαστε Έλληνες, είναι ιστορική αλήθεια. Διότι το σπουδαιότερο ρόλο στο χριστιανισμό, τη μεγαλύτερη προσφορά στο χριστιανισμό, έκανε ο Ελληνισμός. Γι' αυτό έχουν ληφθεί οι ξένες δυνάμεις εδώ, να μας διαλύσουν με κάθε τρόπο, να διαλύσουν την Ορθοδοξία και διαλύοντας την Ορθοδοξία να διαλύσουν το έθνος. Το να μας λένε ότι δεν κάνουν κακό και αρκεί να είναι κανείς καλός άνθρωπος και να κάνει καλές πράξεις, αυτό είναι ένας λόγος παραπλανητικός, διότι άλλο καλός άνθρωπος και άλλο χριστιανός, χριστιανός εννοούμε πραγματικός, χριστιανός με ορθή πίστη. Ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο να κάνει απλώς καλούς ανθρώπους. Ένα καλό άνθρωπο, ένα ευσυγκίνητο, τίμιο, μπορούμε να βρούμε και στο μουσουλμανισμό και στο βουδισμό και σε άλλες θρησκείες. Ο Χριστός, ο αληθινός Θεός, αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ήρθε στον κόσμο να κάνει χριστιανούς, ακολούθους του, οι οποίοι να συμμορφώνονται, να πιστεύουν πρώτα στην δική του διδασκαλία και να συμμορφώνονται προς την ειδική του διδασκαλία. Γι' αυτό ο Χριστός παρουσιάστηκε με την αξίωση και είπε λόγια που δεν τόλμησε να πει άλλος, αλλά ούτε και διανοήθηκε καν να πει άλλος. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και ομοιόν με τεμού, κατεμού εστί. Όποιος δεν είναι με τον Χριστό, είναι εναντίον του Χριστού. Αυτές είναι οι διακηρύξεις του Χριστού. Και αυτές είναι οι θέσεις της χριστιανικής θρησκείας. Η χριστιανική θρησκεία διεκδικεί την μοναδικότητα ως αλήθεια, ως πλήρης εξ αποκαλύψεως και αναγκαία για τη σωτηρία του ανθρώπου το αλήθεια. Το χριστιανική το λέτε με την πλατιά έννοια της λέξης, όχι ας πούμε την ορθόδοξη έννοια, έτσι. Με την έννοια με την έννοια προς Θεού, δεν κάνω οικουμενιστική ερώτηση, ούτε προτεστατική είναι η ερώτηση. Θεός φυλάξει, το ξέρω, λοιπόν, εντάξει, κύριε Μιχαλόπουλο, λοιπόν, σας εκτιμούμε, λοιπόν, ακριβώς, αλλά από εκεί λέω το χριστιανισμός είστε ορθόδοξος, ναι. Εννοώ το χριστιανισμό, ναι, στην ανώθευτη, στη γνησία και αυθεντική του μορφή, ναι, η οποία είναι η Ορθοδοξία. Και ναι, αυτό αποδεικνύεται ιστορικά. Δεν έχουμε αλλάξει ούτε την παραμικρή διδασκαλία, ούτε το παραμικρό δόγμα πίστεως. Εγώ ναι, έχω προκαλέσει σε αναρρύθμιτες ομιλίες, αναρρύθμιτες θα έλεγα φορές, τους ετεροδόξους να μας υποδείξουν και να μας αποδείξουν ότι έχουμε αλλάξει εμείς οι Ορθόδοξοι έστω μία διδασκαλία από την πίστη, έστω ένα μικρό δόγμα από την πίστη μας, από την πίστη της Ενωμένης Χριστιανοσύνης, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτε. Και από αυτή τη θέση προκαλώ τους, προσκαλώ όπως θέλετε πέστε, τους ετεροδόξους, εάν έχουν επιχειρήματα, εάν έχω να αποδείξω ότι εμείς αλλάξαμε την παραμικρή έστω δογματική διδασκαλία της Αρχαίας Εκκλησίας, να έρθω να το συζητήσουμε. Πρέπει να ξέρεις και ρίζω το εξής, ότι ο κύριος Σωτηρόπουλος, πέρα από το πλούσιο συγγραφικό έργο το οποίο έχει και το αποστολικό τόσο εδώ στην Ελλάδα,
Έχει δύο βιβλία φτιάξει τελευταία. Με το ένα είναι η ερμηνεία των δυσκόλων χωρίων της Αγίας Γραφής. Κάνω λάθος, το λέω τρία σωστά. Σκόλο, τρία βιβλία. Τρεις τόμους. 432 σελίδες λέει αυτό. Το οποίο είναι, θεωρείται από την χριστιανική γραμματεία, από τη χριστιανική γραμματεία, το σπουδαιότερο και αρτιότερο έργο το οποίο έχει γραφεί από υπάρξεως, από υπάρξεως γεννήσεως Χριστού. Δεν έχει ξαναγραφεί τέτοιο βιβλίο. Δηλαδή δεν έχει καθίσει κανείς θεολόγος να κάνει το έργο το οποίο έχει κάνει ο κ. Σωτηρόπουλος. Να σου πω κάτι. Ειδικά το τελευταίο το βιβλίο που μου δώσετε για τον, για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, το τελευταίο τόμο που μου δώσετε. Μάλιστα. Είναι κάτι το, το τρομακτικό, δηλαδή απορώ, δηλαδή πρέπει η μέρα σας να ήταν 92 ώρες. Τρομακτική δουλειά. Τρομακτική και πιστεύω δηλαδή ότι δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί. Έχει ξανασχοληθεί άλλος θεολόγος. Τώρα και φίλοι αλλά και εχθροί ακόμη οι οποίοι γνωρίζουν γράμματα αναγνωρίζουν ότι η επιχειρηματολογία στην ερμηνεία των δυσκόλων αυτών χωρίων της γραφής είναι ισχυρή. Το αναγνωρίζουν, επαναλαμβάνω, και εχθροί και φίλοι. Αλλά αυτό είναι δώρο του Θεού. Κύριε Μιχαλόπουλε, ο Θεός έδωκε το μυαλό και όπως λέγει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός διανοίγει τον νουν του συγένετας γραφάς. Φώτισε ο Θεός και ερμηνεύσαμε μερικά, όχι μερικά, εκατοντάδες δύσκολα χωρία της γραφής, τα οποία ήσαν σταυροί των ερμηνευτών διαμέσου των αιώνων. Αυτό δεν οφείλεται σε μένα. Ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε, ό,τι καλό βλέπετε σε μένα είναι του Θεού. Αν δεν φωτίσει ο Θεός, δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Ό,τι καλό έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος βλέπετε σε μένα είναι του Θεού. Ό,τι κακό είναι δικό μου. Ένα είναι γεγονός, ότι ο κ. Μιχαλόπουλος και εσείς είχατε την επιτυχία και η τηλεόρασή μας είχε την ευτυχία να σας έχει δάσκαλο κάθε Κυριακή πρωί στις 12 η ώρα να κηρύσετε το Ευαγγέλιο και να κάνετε ερμηνείες. Η επιτυχία δεν είναι ακριβώς του κύριου Μιχαλόπουλου. Η επιτυχία είναι η προσέγγιση του θορυκτού της Ορθοδοξίας που λέγεται Σωτηρόπλος είναι έργο του Απόστολου Φράγκου. Α, εντάξει. Και εγώ δεν το ξέρω. Μαζί συναγωνιστές, υπό την καλή έννοια, ναι. Τους συναγωνιστές μαζί έχουν οργώσει την Αυστραλία σε τρία ταξίδια μαζί. Έχουν οργώσει όλη την ανθρωπότητα μαζί με τον κύριο Φράγκο, κηρύσσοντας το λόγο του Θεού και αγωνιζόμενοι και σε περιοχές όπου είναι ναρκοπαίδια η Αυστραλία λόγω του Αρχιεπισκόπου του Στυλιανού, που κάθε άλλο παρά Αρχιεπίσκοπος είναι. Εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς. Και εγώ το λέω. Α, και εσείς το λέτε. Εγώ προχωρώ και λέω. Είναι ένα αρκοπαίδιο. Και το έγραψα. Είναι αρκοπαίδιο. Εγώ πάω τρεις φορές. Αρκοπαίδιο. Έχει χωρίσει τον κόσμο. Και το έγραψα. Το έγραψα σύμφωνα με τη γλώσσα της γραφής ότι είναι αντίχριστος. Διότι κήρυξε γυμνή την κεφαλή, καθαρά και εξάστερα, ότι ο Χριστός ήταν ατελής και αμαρτωλός όπως τον περιγράφει ο Καζαντζάκης. Δηλαδή πόρνος ο Χριστός. Μιλάει μέσα, κάνει κηρύγματα περί αυνανισμού. Κήρυξε, έχει δίκες, έχει δίκες για αμοιχίες, τέτοια πράγματα. Και θέλει, ας πούμε, το νυν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, επειδή τα είπε, το είπε ο κύριος Σωτηρόπουλος, έκανε τον αφορισμό. Και εγώ είπα στον κύριο Σωτηρόπουλο τότε, δεν πειράζει, και όχι, κάνει έφεση στο δικαστήριο του κυρίου. Κάνει έφεση στο δικαστήριο του κυρίου. Μου άρεσε αυτή η έκφρασή σας ότι έκανα έφεση στον κύριο. Διότι δυστυχώς δεν με δίκασαν σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο, άρα στο ανώτατο ούτως υπήρχε εκκλησιαστικό δικαστήριο, με δίκασε η λεγόμενη μίζων και υπερτελή σύνοδος, χωρίς να με καλέσει απολογία. Ακούστε, κύριε Σωτηρόπλε, και χωρίς να είναι νομικός, να τα ακούνε και κάποιοι άλλοι, και θα ξέρετε, κάθε εκπομπή, ας πούμε, ή κάθε γραφωμενό μου φεύγει φουλαριστά με φάξη στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Λοιπόν, εγώ λέω και κάτι άλλο. Ένα Σωτηρόπλος ή κάθε Σωτηρόπλος Ορθόδοξος στην Ελλάδα δεν μπορεί να δικαστεί από ανθρώπους που βγάζουν το ράσο, από ανθρώπους που ο Κατσιρούλης έχει πει, οτιδήποτε άλλο που θα πει για τον Κατσιρούλη, έχει πει το κύριο το περίφημο «Οι πτάμενες βαλίτσες προς Ελβετία», και δεν μπορεί να δικαστεί από τον Φιλαδελφίας. Εντάξει, ο Φιλαδελφίας, τον Μελίτωνα,
από το μελίτονα, το μελιτονάκι ας πούμε, που λέω εγώ με τα γαλανά μάτια, δεν μπορεί να δικάσει έναν Σωτηρόπουλο. Δεν είναι άξιος, δεν είναι άξιος να περάσει εκεί που περνάει ο Σωτηρόπουλος. Και πολλοί άλλοι ορθόδοξοι Έλληνες. Και έχει φρίξει η Τουρκία και έγραψε τα όσα έγραψε το ποντίκι. Για δάφτονε. Δυστυχώς. Με τον Τούρκο και το ένα και το άλλο. Ας το κλείσουμε εδώ πέρα. Να το κλείσουμε και να κάνουμε και ένα διάλειμμα, λοιπόν, κύριε Μιχαλόπουλο. Να κάνουμε και ένα διάλειμμα. Για διαφημιστικούς λόγους, ναι. Μια και είναι σοβαρό το θέμα και αυτό. Μες. Και το αντιμετωπίζουμε. Φέρετε από πόνους στη μέση, ρευματικούς πόνους, σπονδυλοαθρίτιδες, δισκοπάθειες και άλλα που μας ταλαιπωρούν ή μήπως αισθάνονται. Αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλισης κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Φίλοι και φίλες, η εκπομπή συνεχίζεται, εκπομπή για τις αιρέσεις, εκπομπή για το ΚΕΦΕ, πάντα κοντά μας ο θεολόγος κύριος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, για τον οποίο επαναλαμβάνω ότι είναι από τις κορφές της θεολογικής σκέψης και της θεολογικής ορθόδοξης ζωής που σήμερα έχουμε στον τόπο. Και είναι και από εκείνους που από υπάρξεως του χριστιανισμού τόλμησε ένα τρίτο μου έργο με εξηγήσεις και επεξηγήσεις και αναλύσεις για τα δύσκολα χωρία της Αγίας Γραφής. Κύριε Σωτηρόπουλε, ποια αίρεση κατά την απόψη σας είναι η πλέον επικίνδυνη στον τόπο? Έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα πλήθος αιρέσεις. Χιλιάδες λένε ότι είναι αιρέσεις στο θρησκευτικό χώρο, στο χριστιανικό θρησκευτικό, ναι, χώρο. Για τον τόπο, για την Ελλάδα, πέστε μας. Λοιπόν, για την Ελλάδα και γενικότερα για τον Ορθοδοξία, η πιο επικίνδυνη αίρεση είναι ο οικουμενισμός. Μάλιστα. Τι σημαίνει οικουμενισμός? Είναι ένα κίνημα του αιώνος μας που προέρχεται από σκοτεινές φυσικά δυνάμεις, ύπουλο, το οποίο παρουσιάζεται όμως με μεγάλα συνθήματα τα οποία συγκινούν και παραπλανούν τους επιπολαίους ανθρώπους, με το σύνθημα της αγάπης, της αδελφοσύνης, της ειρήνης και της πρόοδου. Αυτό το οποίο κάνει ο σταθμός του 62, έτσι. Ναι. Αυτό είναι μια αίρεση προτεσταντική. Αλλά ο οικουμενισμός δεν είναι απλώς αίρεση. Είναι, όπως είπε ο αείμνηστος Ιουστίνος Πόποβιτς, πανέρεση. Ναι, ναι, γιατί ένα λεπτό. Θέλει να ενώσει την Ορθοδοξία με όλες τις αιρέσεις. Αυτό όμως πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Είπατε ότι είναι μια προτεσταντική αίρεση, έτσι. Για το κανάλι 62. Να σας πω το εξής. Ναι. Ξέρετε όμως πόσο κόσμο και ορθόδοξο κόσμο έχει τραβήξει με τις ωραίες ταινίες που βάζει και με αυτό το άψογο, το άψογο τρόπο, το χριστιανικό, της αγάπης, τα πάντα, διότι μην κοιτάτε ότι εσείς έχετε την θεολογική μόρφωση, είστε θεολόγος ή ο κύριος Ρίζος μεγάλωσε μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια ή ο άλλος έχει μια παιδεία γύρω από την Ορθοδοξία, ο άλλος η κυρία Βαγγελίτσα, η θιά μου εκείνη, ο άλλος, ο συγγενής σας, ο οποίος ακούει, δεν βλέπει καμία διαφορά, ακούει και βλέπει τα λόγια του Θεού. Ναι. Του λέει δεν θα κλέψεις, δεν θα μοιχεύσεις, δεν θα πλαστογραφήσεις, δεν θα κάνεις εκείνο, να αγαπάς, να είσαι φιλάνθρωπος, να πηγαίνεις στην εκκλησία. Ναι, τα λένε σου όλα, λέω, αυτά, ναι, με ωραίο τρόπο, ναι, με τέχνη. Τι έχει τέχνια κάνει?
υποπαρασύρεται. Από εμάς, από εμείς απέναντι τι έχουμε κάνει, διότι εμένα δεν με γοητεύει ο σταθμός της Εκκλησίας ότι μου μεταδίδει κάθε πρωί την λειτουργία από το, από το παρεκκλήσι τους. Έχετε δίκιο κύριο Μιχαλόπουλε. Και εγώ θέλω αγώνα. Και εγώ το εγώ θέλω αγώνα. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Ότι αυτοί ακούγονται σε όλη την Ελλάδα και δεν έχουμε ένα σταθμό της παρανόμως Εκκλησίας ακούγονται, παρανόμως ακούγονται που να ακούγεται σε όλη μόνη, την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλάμε για αυτούς. Παρανόμως ακούγονται σε όλη την Ελλάδα. Με τρόπο ελκυστικό. Παρανόμως, και τότε είχε δώσει μεγάλη μάχη ο Αλεξανδρουπόλεος, ο Άνθιμος, όταν ήταν στο ραδιοτηλεοπτικό. Παρανόμως ακούγονται σε όλη την Ελλάδα αυτοί. Παρανόμως ακούγονται σε όλη την Ελλάδα. Και είναι η μόνη παρανομία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον στο ραδιοτηλεοπτικό. Στην Ελλάδα. Όχι, εκπρόσωπος Εκκλησίας δεν υπάρχει στο ραδιοτηλεοπτικό. Το κόψαν. Ναι, βεβαίως δεν υπάρχει. Ο οικουμενισμός, να επανέλθουμε, θέλει να ενώσει την Ορθοδοξία με τις όλες τις άλλες λεγόμενες εκκλησίες. Ναι. Δηλαδή με, με τον παπισμό. Είναι κακό αυτό. Θα έρθουμε στο θέμα αυτό. Με τον παπισμό και με την πανσπερμία των αιρέσεων του Προτεσταντισμού. Οι κυριότερες αιρέσεις του Προτεσταντισμού αριθμούνται σε πάνω από 2.000. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι 30.000 αιρετικές προτεσταντικές ομολογίες. Εν πάση περιπτώσει, έχει κατατυπηθεί σε χιλιάδες κομμάτια ο Προτεσταντισμός, διότι στον Προτεσταντισμό είναι όλοι πάπε. Ο καθένας εξηγεί τη γραφή κατά το δουκούν. Και 2-3 πρόσωπα, αν συμφωνήσουν σε μια θρησκευτική διδασκαλία, ιδρύουν εκκλησία. Εκκλησία εντός εισαγωγικών βέβαια. Θέλει λοιπόν ο οικουμενισμός, εν ονόματι της αγάπης, της αδερφοσύνης, της ειρήνης, της προόδου των λαών, μεγάλων συνθημάτων, να ενώσει την Ορθοδοξία με όλους τους αιρετικούς, παπικούς και προτεστάντες, χωρίς οι αιρετικοί να εγκαταλείψουν τις αιρέσεις τους. Θέλει να κάνει δηλαδή ψευδοένωση. Γι' αυτό ο Ιωστίνος Πόποβιτς είπε ότι ο οικουμενισμός είναι πανέρεσης. Αλλά δεν είναι πανέρεσης, είναι ακόμη χειρότερο. Σε δεύτερη φάση ο οικουμενισμός επιδιώκει να ενώσει το χριστιανισμό με όλες τις άλλες θρησκείες, ακόμη και με την ιδωλολατρία και με την δαιμονολατρία. Αυτό ξεκίνησε να κάνει γράφοντας για το Ισλάμ και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και κάνουν και εκδηλώσεις τέτοιες. Όπως την Καμπέρα της Αυστραλίας, όπως το Βανκούβερ, το Καναδά και Αλαχού, που μετέχουν στην προσευχή. Και μάγοι και μετήχαν και σατανολάτρες μέσα. Και στην προσευχή. Και εκπρόσωποι δικοί μας. Βεβαίως. Είχαν προβληθεί σε εμάς από την εκπομπή της κυρίας Δουράκη. Κυρίζω όταν πριν από 4 χρόνια, 5 χρόνια ο μακαριστός Δημήτριος Πατριάρχης, Οικουμενικός Πατριάρχης, είχαμε πάει στην Ουάσιγκτον. Τον είχε πάει ο Παναγιώτης ο Αγγελόπουλος τότε, θυμάμαι, να κάνει μια πολύ μεγάλη περίοδο. Θυμάστε. Μάλιστα. Το βράδυ ετοίμαζε την Άγια την άλλη μέρα, ετοιμάζανε μια συμπροσευχή με Ισλάμ, με το ένα, με το άλλο, με τα πάντα. Με τη διαφορά της ώρας, εγώ τηλεφωνήθηκα στην Αθήνα, που το είχαν πληροφορηθεί, δεν το ξέραμε από εδώ. Και βγάζει η ελεύθερη ώρα, έβγαλε ένα πρωτοσέλιδο κομμάτι, ανάστατο το Άγιο Όρος για τη συμπροσευχή. Το πήρανε με φάξ πρωί εκεί, 8 η ώρα εδώ πέρα, 7 η ώρα εδώ πέρα. Το πήραμε φάξ και με κάλεσε ο θυμάμαι ο Πατριάρχης και μου είπε ότι δεν θα πάω. Δεν θα πάω, αλλά θα μπορούσατε να μου το λέγατε εμένα να μην γίνει αυτός ο θόρυβος που έγινε. Και πράγματι τότε είχε το Άγιο Όρος, αν θυμάστε, είχε εξεγερθεί καμπάνες το ένα της ιστορία. Το έκανε τότε ο πανοικουμενιστής βέβαια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος είναι πανοικουμενιστής. Και πήγανε το απόγευμα με τον Βαρθολομέο, ήταν και ο Βαρθολομαίος και ο Αμερικής ο Ιάκωβος και ο και Ισλάμ και τα πάντα και Θιβετιανός και τα πάντα και μουφτίδες όλοι και κάνε στην προσευχή. Μάλιστα. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση απλώς, θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Και γιατί είναι κακό αυτό? Αδοκάτος διάβολη. Ναι, είναι κακό αυτό. Δηλαδή ο Θεός είναι ένας, οι άνθρωποι είμαστε μία. Δεν λέω, έχουμε την καλύτερη θρησκεία, την πιο αληθινή.
που εκπροσωπεί την αλήθεια. Κακές παρέες πρέπει να κάνει ο δικηγόρος του διαβόλου, πρέπει να κάνει κακές παρέες με προτεστάντες, ας πούμε. Δεν κάνει με κανένα παρέα ο δικηγόρος διαβόλου. Θέλω να ρωτήσω για να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα. Γιατί λοιπόν. Μήπως κάνετε κι εσείς παρέες με προτεστάντες, κύριε Ρίζο. Με τι μου στείλανε από το κέφι, λες να με κολλήσω από αυτά. Κύριε Ρίζο, ο χριστιανισμός δεν είναι η πιο αληθινή θρησκεία. Είναι η μόνη αληθινή θρησκεία, ναι. Και δεν ανέχεται μίξη με την πλάνη και με το ψεύδος. Δεν ανέχεται να γίνει ένα κοκτέιλ αποτελούμενο από την ορθή πίστη και από όλες τις ψεύτικες. Δεν πρέπει πίστες, να τους φέρουμε όλους κοντά. Διότι να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά στην αληθινή θρησκεία, όχι να διαλύσουμε την αληθινή θρησκεία. Όχι, να μπορούμε να τους φέρουμε κοντά. Εάν ενωθεί η αληθινή θρησκεία με όλες τις ψεύτικες θρησκείες, μέσα σε αυτό το χαρμάνι των θρησκειών θα χαθεί και η αληθινή θρησκεία. Γι' αυτό ακριβώς επιδιώκουμε να γίνω κι εγώ, ας πούμε, να γίνω βετεράνος του διαβόλου κι εγώ. Παραρείω πάγο, ας πούμε, ναι. Δικηγόρος του διαβόλου, παραρείω πάγο. Η ερώτηση που θα σας κάνω έχει δύο σκέλη. Α σκέλος. Από όλους αυτούς τους χριστιανούς, από το χριστιανικό κόσμο, έτσι, καθολικούς, ναι, διαμαρτυρόμενους, προτεστάντες, είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι είμαστε πλέον έξυπνοι και που κρατάμε την παράδοση της Ορθοδοξίας, είμαστε οι μόνοι, ας πούμε, οι οποίοι πιστεύουμε στον χριστιανισμό? Να προχωρήσω και το δεύτερο σκέλος. Και το δεύτερο είναι, όταν πεθάνουμε με το καλό ή με το κακό και πάμε απάνω, η κρίση θα γίνει λαϊκά ερωτήματα. Εγώ έχω δώσει τον εαυτό μου, εγώ έχω πει και ένα πράγμα. Εγώ το έχετε ακούσει, ότι εγώ πιστεύω δίκαιο Ρώσου χωριάτη. Και διαμαρτύρονται μερικοί και μου λένε δίκαιο Έλληνα χωριάτη. Λέω, όχι, ο Έλληνας χωριάτη δεν πιστεύει. Ο Ρώσος, ο Μουζίκος πίστευε. Ό,τι του λέγανε, του λέγανε, πίστευε. Να του κάνω το δεύτερο ρωτήμα. Στη Ρωσία, όταν πάμε απάνω, θα μας ρωτήσει εάν πιστεύαμε στον Χριστό ορθόδοξα, προτεστάντικα ή οτιδήποτε. Ναι, να απαντήσω. Το πρώτο σκέλος. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι και ένα άλλο, κύριε Σωτηρόπλο. Ότι δεν μας ρωτήσει αν πιστεύουμε το παλαιό ή με το νέο ημερολόγιο, έτσι. Όχι, αυτά τα ημερολόγια δεν είναι θέματα πίστης. Εντάξει. Λοιπόν. Είναι θέματα επιστήμης αστρονομίας. Γιατί εγώ είμαι και λίγο συμπαθώ στο παλαιό ημερολόγιο. Και τους βρίσκω καλύτερους χριστιανούς, ας πούμε. Και εγώ συμπαθώ τους παλαιό ημερολογίτες. Και είναι και καλύτεροι χριστιανοί. Εκτός από αυτούς που δεν δέχονται τα μυστηριά μας, αυτούς τους θεωρώ βλασφήμους του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει κανείς. Αυτούς που δεν δέχονται τα μυστηριά μας, τους θεωρώ βλασφήμους κατά το Αγίου Πνεύματος. Για πέστε μου τώρα, εμείς είμαστε οι πλέον έξυπνοι της υποθέσεως αυτής της πίστεως. Το υποθέσω τόσο εγώ. Το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο, όταν πάμε απάνω, θα μας πούνε, έλα εδώ κύριε Μιγαλόπλε, εσύ ήσουν ορθόδοξος και ο κύριος Τάδε ήταν καθολικός και η κυρία Τάδε ήταν προτεστάντισσα. Λοιπόν, έτσι θα μας κρίνουν. Δεν είμαστε... Και ο άλλος ήταν Μωαμεθανός. Και ο άλλος, όχι, μην πάμε από εκεί. Μιλάμε δια των Θεών. Εκεί θα πάμε, εκεί είναι κατά συνείδηση πλέον. Η κρίση γίνεται κατά συνείδηση. Σύμφωνα με την χριστιανική γραμματολογία. Τα λέω καλά, κύριε Στρόμπλε? Μάλιστα. Ναι. Ένας λόγος που διαφώνησα με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας και ίσκυσα σαν θεολόγος έλεγχο, είναι και ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας είπε ότι εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την υπεροψία της αληθείας. Δηλαδή, το να λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι ότι κατέχουμε την ορθή πίστη, την ορθή διδασκαλία, αυτό το θεωρεί υπεροψία, υπερηφάνεια ο Αυστραλίας. Δεν είναι. Δεν είναι υπερηφάνεια, είναι ομολογία πίστεως. Είναι δεν είναι εγωιστικό να λέμε ότι μόνο εμείς... Όχι, δεν είναι εγωιστικό. Τα 8 εκατομμύρια είμαστε εκείνοι οι οποίοι πιστεύουμε ορθά και τα άλλα... το 1 δισεκατομμύριο ο κόσμος δεν πιστεύει ορθά. Εάν πει ο κύριος Ρίζος ότι εγώ είμαι νομικός, είναι υπεροψία, αν το πει σε έναν άλλον που δεν είναι νομικός, όχι. Λέει μια αλήθεια, λέει την ιδιότητά του, είναι νομικός. Εγώ λέω και εμείς λέμε, εάν πει όμως ότι εγώ είμαι ο νομικός, λοιπόν, εγώ είμαι ο καλύτερος νομικός, θα είναι υπεροψία για τον κύριο Ρίζο. Όχι, δεν λέει, θα είναι ψέματα. Θα είναι αληθινό. Εάν πούμε ότι είμαστε
ημερής εκείνη του χριστιανικού κόσμου που διατήρησε ανόθευτη την πίστη, και μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό ιστορικά και δια σημείων, δια θαυμάτων δηλαδή, διότι ο λόγος θαύματα έχει κάνει και στους καθολικούς. Ήξερα τι θα, ποια ένσταση θα κάνετε. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Εάν λοιπόν ιστορικώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι κατέχουμε την αλήθεια και δια σημείων μπορούμε να αποδείξουμε ότι κατέχουμε την αλήθεια, διότι ο λόγος βεβαιούται δια σημείων, λέει το Ευαγγέλιο, τότε δεν είναι υπερηφάνεια, είναι απλώς ομολογία της πίστεως. Εγώ συμφωνώ. Είπα και προηγουμένως ότι δεν έχουμε αλλάξει τίποτε από την δογματική διδασκαλία της αρχαίας εκκλησίας, της εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων. Γι' αυτό εμείς δεν εκφραζόμαστε υπερήφανα να πούμε στους ετεροδόξους ελάτε με μας, ξέρετε τι λέμε, να επανέλθετε στην πίστη της εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων. Μάλιστα. Εάν επανέλθω στην πίστη της εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων, αυτομάτως γίνονται και οι αιρετικοί ορθόδοξοι. Μπορώ να κάνω όμως μια ερώτηση. Λοιπόν, η δική μας η εκπρόσωπη της εκκλησίας, η δική μας, ναι, η εκπρόσωπη της εκκλησίας, ναι, που δεν μπορεί να τους πιάσεις πουθενά την πλειοψηφία από αυτό και να μην λερωθείς. Ναι. Έτσι. Πώς, αφού δεν έχουμε τα παραδείγματα, δεν έχουμε τα πρότυπα εκείνα, πώς έχετε την απέτηση ο λαός, ο αγράμματος ή αν θέλετε και γραμματισμένος λαός, τους εκπροσώπους δεν έχει τα πρότυπα να τα πιστέψει. Δεν βλέπει τη διαγωγή τους να είναι καλή. Κύριε Ρίζο, θα απαντήσω, αλλά και θα επανέλθω στα ερωτήματα του Μιχαλόπουλου. Εγώ λέω διαφέρει. Άλλο τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα δεν είναι εκκλησία, δεν είναι ορθοδοξία τα πρόσωπα. Δεν είναι τα πρόσωπα. Δεν είναι πρόσωπα, δεν είναι ορθοδοξία. Ο κίνεδος αρχιμαντρίτης που σκοτώθηκε προχτές. Χωρίς πάρα πολύ όμως, άμα δέχεται η πλειοψηφία και το δέχεται, είναι υπάρχει, έχει καρκίνωμα μεγάλο. Καρκίνωμα έχει και θεολογικοί, έχουν και καθολικοί, καρκίνωμα διπλή ζωή είχε και ο Αρχιεπίσκοπος της Μεγάλης Βρετανίας απεδείχθη προχτές, διπλή σεξουαλική ζωή και όλα αυτά. Δεν μιλάμε για εκεί τώρα. Είναι άλλο η θρησκεία και άλλο οι εκπρόσωποι της θρησκείας. Έχουμε και καλούς και κακούς εκπροσώπους της θρησκείας. 12, δεν αντιπροσωπεύει την Εκκλησία ως Σεραφείμ. 12 δεν είχε ο Χριστός. Παρόλο ότι οφείλουμε, κύριε Σωτηρόπουλο, να πούμε για το Σεραφείμ. Για το Σεραφείμ, να πούμε κάτι, να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Στο θέμα της Ορθοδοξίας ήταν παλικάρι, έτσι. Καλά, τι θα πείτε. Λοιπόν, δεν μπορούμε. Έχω μια απορία, με καταλαβαίνετε συνέχεια, ας πούμε. Γιατί το πνεύμα σας είναι Ορθόδοξο. Και οι ενστάσεις σας είναι ακριβώς για να διευκολυνθεί. Διαπιστώνω. Λοιπόν, θα μας βρει ο κύριος Ρίζος 3 ώρες και θα έρθετε εδώ να ανακριθείτε υπό εμού και υπό του κύριου Ρίζου για τα θεολογικά θέματα. Το δέχεστε? Το δέχομαι. Το δέχεστε, και κύριε Ρίζο. Παραδέχομαι. Ένα τρίωρο το οποίο θα διαφημιστεί λοιπόν. πάρα πολύ. Ένα τρίωρο θέλω. Ευχαριστώ. Ένα τρίωρο. Με πολύ χαρά. Κάνουμε ένα μεγάλο πάνελ, θα κάνουμε ένα τρίωρο. Ένα τρίωρο. Ναι. Δεν θέλω άλλο. Εγώ θέλω τον κύριο Σωτηρόπουλο. Ο κύριος Σωτηρόπουλος για μένα θα τον ρωτήσω πολύ λεπτά θέματα, πάρα πολύ θέματα, και αυτό που είπε για την εκκλησία των 8 πρώτων αιώνων, θα τον ρωτήσω για το Βυζάντιο, θα τον ρωτήσω μέχρι σήμερα πράγματα. Ό,τι θέλετε να ερωτήσετε. Πριν φύγετε, είπατε για τον οικουμενισμό, γιατί η ώρα περνάει. Δεν θέλω να μείνει κενό όμως. Ναι. Δεν μπορούν οι ετερόδοξοι να αναφέρουν συγκεκριμένα, όχι γενικά και αόριστα, συγκεκριμένα αλλαγή από εμάς ως Ορθοδόξους μιας έστω δογματικής διδασκαλίας της Αρχαίας Εκκλησίας. Ένα. Δεύτερον, είπα για σημεία και κάνατε ένσταση. Θαύματα γίνονται και στους ετερόδοξους. Είπα η Παναγία της Λούρδης. Και ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Και ο Χριστοάγιος Φραγίσιος. Και μουσουλμάνους. Ωραία, ο Άγιος Φραγίσιος Ασίζης. Συμφωνώ. Στη Λούρδη γίνονται θαύματα. Ναι, αλλά τέλει των ήλιων επί πονηρούς και αγαθούς βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν λέει η Γραφή. Ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν παρουσιάζεται η Παναγία επί δικαίων και αδίκων στη Λούρδη. Όταν επικαλέστηκα τα σημεία ως αποδείξεις της αληθείας της πιστής. Εγώ θέλω να τα αντιμετωπίσουμε και με ένα πλατή θεολογισμό τα πράγματα, έτσι. Τι εννοώ, εξηγούμε. Είναι ορισμένα σημεία τα οποία συμβαίνουν μόνο στο χώρο της Ορθοδοξίας.
Ένα παράδειγμα. Ο αγιασμός των Θεοφανίων, που παίρνει ο παπάς ο Ορθόδοξος το νεράκι και δεν χαλάει ένα χρόνο. Και πιο αχρίος παπάς ακόμη, όχι ο Άγιος μόνον, και ο πιο αχρίος παπάς. Αν τελέσει τον αγιασμό, είτε αυτός που είπατε, ο παλιάνθρωπος ο παπάς, ή τον τελέσει ο Μέγας Βασίλειος, χάριν του λαού και προς απόδειξη της αληθείας της πίστος, αυτό το νεράκι, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν χαλάει επί ένα χρόνο. Το σού των χρόνων αναλύωτων και νεαρών διαμένει. Νεαρών, φρέσκο. Από το νεαρό πριν είναι 4 και το χρόνια, νεαρό. Πριν 4 χρόνια επήγα, ήμουνα με τον κύριο Μητσοτάκη, τότε πρωθυπουργός στη Ρωσία. Όχι ένα χρόνο. Πριν 4 χρόνια. Αιώνες να το κρατήσουμε στο φιαλίδιο, δεν χαλάει. Πριν 4 χρόνια ήμουνα στη Ρωσία, στη Μόσχα. Και είχα την τιμή, ας πούμε, μπορώ να πω την τιμή, την υψής τιμή, να ακολουθήσω την κυρία Μαρίκα Μητσοτάκη, ήμουν μοναδικός δημοσιογράφος, οι άλλοι πήγανε σε κοσμικές εκδηλώσεις, εγώ να πάω σε ένα μοναστήρι μαζί της. Όπου εκεί ανάγκασα και την κυρία Γκορμπατσόφ να ανάψει για πρώτη φορά κερί. Δεν ήξερε η γυναίκα. Ωραίος εξαναγκασμός. Και ανάψει κερί για πρώτη φορά. Και μου έδωσε, ήταν ο Πατριάρχης ο Ρώσος εκεί, και μου έδωσε ένα, αυτή κάνει το αντίδωρο, το κάνει μικρά, στρογγυλά, δύο φορές όσο είναι ένα εικοσάρικο, ένα εκατοστάρικο σημαίνω, σαν προσφοράκια. Το οποίο το έχω στο γραφείο μου και είναι από την Αγία Τράπεζα. Το πήρε ένα στην κυρία Μητσοτάκη, ένα σε μένα και ένα, νομίζω την κυρία Γκορμπατσόφ, δεν νομίζω την άδωση. Και είναι ακριβώς όπως το πήρα τότε. Ούτε έχει κόψει το χρώμα καθόλου. Γι' αυτό σας λέω, πιστεύω δίκαιο σου χωριάτη. Λοιπόν, να αναφέρω και ένα άλλο ακόμη θαύμα. Πεθαίνει ένας αιρετικός, να αναφέρω και αυτό το θαύμα, επειδή είναι ένα θαύμα που μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος. Όχι, θέλω να το αφήσετε για την άλλη φορά. Ναι, αφήσεις, εγώ θέλω να θα κάνουμε ένα τρίωρο την εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα ή και αυτή την εβδομάδα. Ευχαρίστως. Αν υπάρχει, κύριε Ρίζο, αν υπάρχει. Όποτε θέλετε. Λοιπόν, να το δούμε αυτό το θαύμα. Θα κάνουμε κάποια νυχτερινή. Μια και σας φτάσαμε στις αιρέσεις. Θα κάνουμε μια εκπομπή η οποία. Αν δεν κάνει ο κύριος Παναγιώτης, θα κάνουμε από τις 11 μέχρι τις 1, μέχρι τις 2. Λοιπόν, θα σας τυραννίσω με 4 ώρες. Δεν είναι τυραννία, είναι καλή τυραννία. Λοιπόν, ωραία. Να σας ρωτήσω να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με κάτι, με μια ερώτηση. Θέλω να απαντήσω όμως αυτό που είπατε. Όταν πάμε στον άλλο κόσμο, αν θα κριθούμε επί τη βάση της πίστεως. Πρώτα επί τη βάση της πίστεως. Αυτό και έπειτα επί τη βάση των έργων μας. Η πίστη σε αν έχει δηλωθεί ορθόδοξα ή προτεστάντικα. Όποιος, ένας προτεστάντης ή ένας καθολικός, εάν πιστεύει σωστά. Θα απαντήσω σε αυτό ακριβώς. Είναι σπουδαίο το ερώτημα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που δημιούργησαν τις αιρέσεις θα κολλαστούν. Αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν σε αιρετικό έργο. Κοινωνικά να είναι έτσι. Κατηχήθηκαν αιρετικά. Ναι, το σχολείο τους. Βρίσκονται. Κατά συνείδηση είπαμε. Υπό αδύνητη ψυχολογική ανάγκη. Αυτό τους φίτυψαν μέσα οι διδασκαλίες. Αυτό δεν έχουν μάθει. Και δεν είναι η θέση να κρίνουν θεολογικά πράγματα. Και έχουν καλή συνείδηση και καλά έργα. Και πιστεύουν φυσικά το βασικότερο δόγμα του χριστιανισμού, την Τριάδα. Πιστεύουν τη θεότητα του Υιού κλπ. Αυτοί νομίζω, χωρίς να επεμβαίνουμε στα οικογενειακά του Θεού να εκφραστώ έτσι, δεν θα κολλαστούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν τύχαινε η Μακαρίτισσα η μητέρα μου, η οποία ήταν μια καλή χριστιανή, αν τύχαινε και γινιόταν στη Ρώμη, θα είχε πάλι καλά αισθήματα, αλλά θα ήταν μια λοιπόν, καλή καθολική, έπρεπε να πάει στην κόλαση. Αυτοί που δημιουργούν τις αιρέσεις θα πάνε στην κόλαση. Και σε αυτό έχω ένσταση, αλλά θα πούμε στην άλλη φορά, τελείωσε ο χρόνος. Γιατί έχουμε να συζητήσουμε πέρα από, από τα καθαρόστε λογικά θέματα, έχουμε να συζητήσουμε και ένα θέμα ενός ρεύματος το οποίο έχει φυτρώσει πλέον δυστυχώς και στο Άγιο Όρος η νεοορθόδοξη. Δυστυχώς. Η ομάδα Γιαναρά και όλα αυτά τα συναφή, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε στην επόμενη και φορά. Νικολαίτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα. Κάναμε πολύ πλατιασμό γενικά για τις αιρέσεις. Φίλοι και φίλες, άλλη μια εκπομπή για τις αιρέσεις έφτασε στο τέλος της. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη και πλατιά συζήτηση.
θα πληροφορηθείτε ότι θα γίνει μια τρίωρος ή τετράωρος. Όσο παίρνει. Όσο παίρνει. Μπορεί να είναι και πεντάωρος εκπομπή γύρω από τα θεολογικά θέματα, αλλά και από τις αιρέσεις και θεολογικά θέματα, με όλους τους πλατιασμούς οι οποίοι θα με φιλοχωρήσουν και με τις δικές μου προσωπικές αισθάσεις που έχω, όπως λέει ο κύριος Σωτηρόπουλος. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι η εκπομπή του κυρίου Σωτηρόπουλου, η Ορθοδοξία κάθε Κυριακή, θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή 12 ακριβώς, 12 με 1 κάθε μεσημέρι. 12 και κάτι, γιατί έχουμε και διαφημίσεις. Καλά, εντάξει, ωραία. 12 με 1 δηλαδή. Έχετε μπει, έχετε μπει και εσείς στο πνεύμα δυστυχώς το υλιστικό της εποχής του σταθμού, ας πούμε. Ο κύριος Ρίζος ευθύνεται για το υλιστικό πνεύμα. Και εγώ να συστήσω στους αγαπητούς τηλεθεατάς, διότι ξέρω ότι αυτή η εκπομπή έχει μεγάλη ακροματικότητα, θέλω να συστήσω σε αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί να βοηθήσουν και ηθικώς και υλικώς το αντιαιρετικό κέντρο που ιδρύσατε, να οργανωθεί αγώνας σε όλη την Ελλάδα, διότι εάν χαθούμε εσείς σαν Ορθόδοξοι, θα χαθούμε μπροστά και σαν έθνος. Και εγώ να πω, και εγώ κύριε Σωτηρόπουλο, να πω και κάτι άλλο. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι, κύριε Μιχαλόπουλε, που έχουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Όχι λόγο. Πλούσιοι που συναγωνίζονται τον προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, να μην σκορπάνε τα χρήματά τους στις ασωτίες, να προσφέρουν για να σωθεί αυτός ο τόπος. Δεν νομίζω ότι θέλει να σωθεί. Κύριε αυτή, δεν νομίζω εγώ ότι θέλουν. Εγώ πιστεύω θα υπάρξουν. Δεν νομίζω ότι οι κύριοι αυτοί θέλουν να σωθεί ο τόπος. Θα υπάρξουν και πλούσιοι. Με την Ορθοδοξία, ας πούμε. Πιστεύω ότι υπάρχουν και πλούσιοι. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Ελπίζω κύριε Σωτηρόπουλε. Με καλά αισθήματα, με χριστιανικά, κύριε, που μας ακούνε και θα προσφέρουν. Ελπίζω ότι από αυτή την εκπομπή, από αυτή την εκπομπή δεν πρόκειται να ακούσω, ας πούμε, ότι είμαι και Προτεστάντης ή. Όχι, αλλήμωνο. Είμαστε όλοι Ορθόδοξοι και οι τρεις. Φίλοι και φίλες, μέχρι την άλλη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί γύρω από το ΚΕΦΕ. Βασικά στόχος είναι το ΚΕΦΕ και θα προχωρήσουμε στις άλλες αιρέσεις και θα πληροφορηθείτε από τις αναγγελίες του σταθμού για την τετράωρη το λιγότερο εκπομπή και ελπίζουμε ότι ίσως να έχουμε και κάποιον κληρικό εδώ. Δεν νομίζω ότι θα έχει αντίρρηση. Γιατί να έχουμε και έναν ιερωμένο. Να συζητήσουμε τέσσερες ώρες με τέσσερις ώρες διάφορα θεολογικά θέματα, απλά θέματα, αλλά που έχουν έναν πλατιασμό και αγγίζουν ολόκληρη τη θεολογική σκέψη. Μέχρι τότε, γεια σας. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33.